Μία απόσταση 32 χιλιόμετρων διανύουν καθημερινά αστυνομικοί για να εφοδιάσουν περιπολικά και μοτοσυκλέτε με καύσιμα. Δεν πρόκειται για κάποια περιφερειακή και απομονωμένη υπηρεσία του νησιού, αλλά για το στόλο του επιτελείου και των αστυνομικών υπηρεσιών του Αγίου Νικολάου, που ανεφοδιάζονται από πρατήριο στη Νέα Βέβαια, είναι σπατάλι χρόνου, είναι σπατάλι χρημάτων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, τη στιγμή που η περιστολή δαπανών εφαρμόζεται κάθετα, με λουκέτα σε αστυνομικά τμήματα. Πολλέ φορέ και με περιορισμό τη περιπολίες, οι αστυνομικοί του Αγίου Νικολάου διανύουν 32 χιλιόμετρα καθημερινά, σπαταλώντα πάνω από 40 λεπτά αστυνομικού έργου για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των υπηρεσιακών οχημάτων. Μόνο το συγκεκριμένο πρατήριο, το οποίο είναι δυστυχώ 16 χιλιόμετρα από εδώ, και άλλα 16-32, σαφώ λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλη. Άλλος, ε, 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 Αναγκαστικά θα πηγαίνουμε εκεί να το βάλουμε. Που, πού, πού όλο θα βάλουμε. Το αρχηγείο τη Ελλάδα θεωρεί σπατάλη τη διατήρηση του τοπικού αστυνομικού τμήματο στη Νέα Όχι όμω και το καθημερινό πηγενέλα ενό ολόκληρου στόλου από τη μία πόλη στην άλλη. Το βάσανο και η σπατάλη αφορά τα οχήματα του επιτελείου της διεύθυνσης, της τροχέας, της ασφάλειας, της ομάδας Δίας και του τοπικού ΤΑΕ, αφού όπως εξηγεί ο αστυνομικός διευθυντής Λασιθίου, οι πρατηριούχοι του Αγίου Νικολάου αρνούνται τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια καυσίμων στα σώματα ασφαλείας και ευρύτερα στις δημόσιες υπηρεσίες. Κανένας, κανένα πρατήριο από το Μεραμπέλο δεν επιθυμούσε να χορηγήσει. Ε, καύσιμα στη σε όλε τι υπηρεσίε, όχι μόνο σε εμά. Και στη Δημοτική και, στο Δήμο, σε όλε τι υπηρεσίε. <Κι> λύση στο πρόβλημα δεν φαίνεται πουθενά παρά την τεράστια σπατάλη και τη φθορά. Μόνη λύση, σύμφωνα με τον κύριο Πετάση, θα ήταν η παραχώρηση οικοπαίδου για την ανέγερση αυτόνομου σταθμού για τον ανεφοδιασμό τόσο τη αστυνομία όσο τη πυροσβεστική και των άλλων υπηρεσιών. <Κι> Μέσω κάποια υπηρεσία του Δήμου, α μα παραχωρήσει ένα οικόπεδο προκειμένου να το αξιοποιήσουμε εμεί και να το κάνουμε αποκλειστικά Πρατήριο καυσίμων, είτε αστυνομία είτε πυροσβεστική. Ξέρουμε ότι ε, για τα πρατήρια βγαίνει κάποια σχετική προκήρυξη. Θεωρώ ότι ε, θα εξετάσει πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα μαζί με τη βοήθειά μας ε, και θα βρούμε την καλύτερη λύση.